Ο Ποσειδώνας φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο Πανεπιστημίου Περιφέρειας με την ομάδα του Κρουσόνα να κυριαρχεί από νωρίς στον αγωνιστικό χώρο και να έχει ευκαιρίες με Καφούση, Κουράκη, Τζουβάρα αλλά και Δοκάρι με τον Σεραφιμίδη για να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ τελικά να έρχεται λίγο πριν την ανάπαυλα. Η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ εξελίχθηκε ταχύτατα, με την μπάλα να φτάνει αριστερά στον Καφούση που έκανε την παραλληλή σέντρα και τον Κουράκη να σκοράρει από κοντά για το 0-1, την ώρα μάλιστα που η βροχή έπεφτε καταρακτοδός. Ωστόσο, καταιγιστικός ήταν ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας με το ξεκίνημα σημαντικές ευκαιρίες με τον Κουράκη για να βάλει δεύτερο γκολ και τα κατάφερε τελικά στο 51, όταν το σούτ του Στρατάκη κατέληξε στα δίχτυα. Γρήγορα ήρθε και το 0-3 για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ αυτή την φορά τον Μαρίνο Σεραφιμίδη. Ενώ λίγο αργότερα ο Ποσειδώνας είχε δοκάρει σε σούτο Ασλαματζίδη. Με τον νικητή να έχει κριθεί, ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο ακόμη γκολ. Στο 75 με τον Μανουσάκη και λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Κουράκη, με το 0-5 να είναι το τελικό σκορ και τους Κρουσανιώτες να πανηγυρίζουν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στην Α1Ε.